Μάλιστα. Να καλησπέρισουμε στο στούντιο την κυρία Φωτεινή Φανή Κακουλιδού, υποψήφια δημοτική σύμβουλο στον Δήμο Κοζάνης με τον συνδυασμό του κυρίου Μαλούτα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Το Φωτεινή, το Φανή τα λέμε πάντα γιατί συνήθως στις γυναίκες υπάρχει αυτό το θέμα. Φωτεινή βαφτισμένη, Φανή σας γνωρίζει η πόλη. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε... Έτσι με φωνάζουν, έτσι με ξέρουν όλοι. Και... είστε εν ενεργεία τοπική σύμβουλος στο τοπικό της Κοζάνης. Είμαι εκλεγμένη στη Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης. Αλήθεια, αυτά τα 4 χρόνια με αυτή σας την ιδιότητα του τοπικού συμβουλίου, ποια είναι η εμπειρία σας, πόση παρέμβαση αισθανθήκατε, πώς είχατε εσείς που συμμετείχατε σε αυτά τα όργανα, γιατί έχω την αίσθηση πως ήταν η πρώτη φορά που ασχοληθήκατε με αυτό το κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν η πρώτη φορά που ασχολήθηκα με την τοπική αυτοδιοίκηση. Η Δημοτική Κοινότητα ήταν ένα καινούριο όργανο, εννοώ στην έδρα του Δήμου. Εντάξει, μπορεί να λειτουργούσαν τα τοπικά στα χωριά, οι δημοτικές κοινότητες αλλού, αλλά στην έδρα του Δήμου ήταν η πρώτη φορά που λειτουργήσε. Στην αρχή, κάναμε κάποιες επαφές, κάποιες συναντήσεις με τις γειτονιές. Είδαμε τους ανθρώπους, τους πολίτες από τη γειτονιά, μιλήσαμε για τα προβλήματά τους, τα καταγράψαμε και αμέσως μετά κάναμε κάποιες προτάσεις προς τα αρμόδια όργανα. Κάποιες από αυτές τις προτάσεις, όχι όλες, ήδη αυτή τη στιγμή υλοποιούνται, όπως είναι η ανάπλαση από τη γειτονιά τα Ηπειρώτικα. Mm-hmm. Αυτό ήταν παρέμβαση της γειτονιάς των Ηπειρώτικων. Ήταν πράγματα που ζητούσαν στη γειτονιά. Δηλαδή εσείς πηγαίνατε ως τοπικό στις γειτονιές. Και καταγράφαμε τα προβλήματά τους. Συζητούσαμε τον κόσμο. Ναι. Συζητούσαμε με τον κόσμο, καταγράφαμε τα προβλήματα. Οπότε αυτή η παρέμβαση που γίνεται σήμερα στα Ηπειρώτικα. Θέλω να πιστεύω ότι οφείλεται και λίγο σε εμάς. Έχουμε ένα μερίδιο. Μάλιστα. Και εμείς αυτό. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Αλλά πιστεύω ότι λίγο και οι αρμοδιότητες μας σαν δημοτική κοινότητα της έδρας του Δήμου επικαλύπτονταν με τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Δημοτικού Συμβουλίου και ίσως γι' αυτό και δεν κάναμε περισσότερα. Ή αντίστοιχων αντιδημαρχιών. Για παράδειγμα, εγώ θεώρησα πως αυτή η παρέμβαση που έγινε στα Ηπειρώτικα ήταν της αντιδημαρχίας των τεχνικών. Ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος πήρε και τις δικές μας προτάσεις, τις μελέτησε και μέσα σε όλο το πρόγραμμα υλοποίησε και κάποια πράγματα από αυτά που είχαμε προτείνει εμείς. Άρα τώρα εσείς αισθανθήκατε ότι μετά από 3,5 χρόνια, γιατί το να έχεις επαφή με τον κόσμο είναι σε το τέτοιο επίπεδο είναι το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο. Και το ζήτημα είναι αυτή η σχέση, η συνομιλία, να εξακολουθεί σε όλη τη διάρκεια της θητείας και όχι προφανώς προεκλογικά ή κανένα μήνα, δύο αφού εκλεγήκαμε. Θεωρώ αυτό ισχύει για όλους. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο η επαφή με τον κόσμο και η συμμετοχή του κόσμου, οι προτάσεις του κόσμου να ακούγονται από όλους μας και στο βαθμό που μπορούμε να υλοποιούνται κιόλας. Mm-hmm. Να τους ακούμε όμως. Άρα τώρα εσείς αισθανθήκατε ότι μετά από αυτήν την εμπειρία στα τελευταία 3,5 χρόνια θα μπορούσατε να κάνετε για το επόμενο βήμα, γιατί τώρα είστε στο κεντρικό. Ναι, τώρα είμαι υποψήφια στο κεντρικό συμβούλιο. Και πιστεύω ότι εκεί θα έχει, επειδή αυτό έχει και πιο αποφασιστικό ρόλο, ενώ η δημοτική κοινότητα είχε γνωμοδοτικό. Οι αρμοδιότητες της ήταν γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Θεωρώ ότι και οι παρεμβάσεις μας εκεί θα είναι πιο άμεσες και πιο αποτελεσματικές. Mm-hmm. Είστε νηπιαγωγός. Ναι, είμαι νηπιαγωγός. Υπάρχει τώρα μία αντίφαση εδώ πέρα. Από τη στιγμή εσείς είστε νηπιαγωγός, γνωρίζετε από μέσα τα προβλήματα που έχουν πολλές σχολικές μονάδες στην περιοχή. Ας μην πάω μακριά, ας μείνουμε στον κλάδο σας και ας αναφερθούμε στα περισσότερα κεντρικά νηπιαγωγεία. Έχετε καλύτερη εικόνα από μένα. Και λέτε πως από τη στιγμή που αν εκλεγείτε στο κεντρικό, θα έχετε περισσότερη δύναμη στα χέρια σας από αυτήν που τέλος πάντων είχατε όταν ήσασταν στο τοπικό συμβούλιο. Τι παρέμβαση θα κάνετε για τον δικό σας τον κλάδο? Εσείς είστε κάθε μέρα με παιδιά, με γονείς και γνωρίζετε τα προβλήματα. Αυτό είναι αλήθεια. Το ευτύχημα είναι ότι ο Δήμος Κοζάνης έχει λύσει στο μεγαλύτερο βαθμό το στεγαστικό πρόβλημα των κτηρίων όσον αφορά τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια. Νηπιαγωγεία έχουμε πάρα πολύ ωραία. Περιφερειακά όμως της πόλης, το πρόβλημα αντιμετωπίζεται στις κτηριακές υποδομές των νηπιαγωγείων του κέντρου της πόλης. Είναι πολλά αυτά που είναι στο κέντρο. Είναι 5-6. Στεγάζονται σε ισόγεια, ενοικιαζόμενα ισόγεια καταστήματα ή ισόγεια πολυκατοικιών και είναι τελείως ακατάλληλα. Και πάρα πολλά από αυτά δεν έχουν και αυλές. Mm-hmm. Και ξέρετε ότι σχολείο χωρίς αυλή, ούτε η μάθηση προωθείται, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Mm-hmm. Ωστόσο, βέβαια και στην περιφέρεια της Κοζάνης της πόλης χρειάζονται καινούργια νηπιαγωγεία. Υπάρχουν μεν, αλλά επειδή έχουμε αύξηση του πληθυσμού, οι νέες οικογένειες κατοικούν πλέον περιφερειακά της πόλης, νομίζω ότι και εκεί υπάρχει ανάγκη για κατασκευή νέων νηπιαγωγείων.
Αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω, ο Δήμος έχει καταθέσει πρόταση στην περιφέρεια για να εντάξει στο ΕΣΠΑ την κατασκευή δύο νηπιαγωγείων. Το ένα είναι στο κέντρο, είναι στην οδό Ολύμπου, και το άλλο είναι πίσω από το τέταρτο λύκειο. Αυτά περιμένουν για ένταξη στο ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Και επίσης γνωρίζω ότι. Για νηπιαγωγεία μιλάτε, έτσι. Για νηπιαγωγεία. Όχι, για νηπιαγωγεία. Για νηπιαγωγεία. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Δεν θα έχουμε πρόβλημα ούτε για δημοτικά, ούτε γυμνάσια, ούτε ηλικία. Το πρόβλημα εντοπίζεται μόνο στα νηπιαγωγεία. Ισόγεια πολυκατοικιών. Μπορούν τα παιδάκια να κάνουν μάθημα εκεί μέσα. Μπορούν να περάσουν ευχάριστα το χρόνο τους εκεί. Και επίσης, με απόφαση του Δημάρχου, υπάρχει μια επιτροπή αυτή τη στιγμή, η οποία θα δει 5 άλλα οικόπεδα που υπάρχουν στην πόλη της Κοζάνης, να τα εξετάσει αν είναι κατάλληλα, να δοθεί κάποιο από αυτά πάλι για κατασκευή νηπιαγωγείου. Και αυτό στο κέντρο. Νομίζω ναι. Αυτά δεν ξέρω που ακριβώς είναι. Άρα προωθείτε τέλος πάντων. Είναι 5 οικόπεδα που θα τα εξετάσουν. Στις 2/5 νομίζω έγινε η επιτροπή αυτή, συστάθηκε και θα εξετάσει αυτά τα οικόπεδα. Ναι. Μάλιστα. Τώρα είστε στη μεσούση της προεκλογικής περίοδου, είστε στο πικ, είσαστε μια μισή εβδομάδα πριν τις εκλογές, αυτές που τουλάχιστον αφορούν τους συμβούλους, γιατί μετά τις 18 σε κάθε περίπτωση οι υποψήφοι σύμβουλοι χαλαρώνουν, αν υπάρχει δεύτερη Κυριακή αυτό αφορά τους επικεφαλείς. Και αντιλαμβάνομαι ότι, όπως είδαμε και πριν στο ρεπορτάζ, είστε στα πλαίσια περιοδιών, με όποια συχνότητα μπορεί ο καθένας σας να ακολουθεί. Θέλω να μου λύσετε μια πολύ βασική μου απορία. Αν όταν πηγαίνετε στον κόσμο και τους μιλάτε για το πρόγραμμά σας, για το συνδυασμό σας, για εσάς προσωπικά, αντιμετωπίζετε αυτό το τόσα χρόνια ίδια δημοτική αρχή. Τι θα γίνει, σας το λένε. Το έχουμε ακούσει. Το έχουμε ακούσει όλοι. Αλλά η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Αυτή η δημοτική αρχή έχει εκλεγεί με δήμαρχο τον κύριο Μαλούτα για πρώτη φορά στις εκλογές του 2010. Ναι. Νωρίτερα νομίζω ότι ο κύριος Μαλούτας για ένα μικρό χρονικό διάστημα αποτελούσε μια διάδοχη κατάσταση ναι. του απερχόμενου δημάρχου του κυρίου Κουκουλόπουλου. Στην πραγματικότητα λοιπόν εκλέχθηκε για πρώτη φορά στις εκλογές τις προηγούμενες τις αυτοδιοικητικές. Στην πραγματικότητα, στην ουσία όμως δεν ισχύει. Μπορεί να ήταν δημοτική σύμβουλη, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ότι κατέβηκε για πρώτη φορά σαν δήμαρχος και εκλέχθηκε από τους συντοπίτες μας στις εκλογές τις προηγούμενες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μπορώ να τον θεωρήσω κατεστημένο από τη στιγμή που οι εκλογές είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Ο καθένας πάει και ψηφίζει αυτόν που θεωρεί ικανότερο να ανταπεξέλθει. Και από τη στιγμή που ειδικά τώρα το ψηφοδέλτιό του είναι ανανεωμένο σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Έχει πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Οπότε δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι κατεστημένο και γιατί πάλι αυτό. Mm-hmm. Δεν το μεταβείστε πάντως, σας το λένε. Ακούγεται. Αλλά η απάντηση είναι αυτή. Μιλώντας και με άλλους συναδέλφους σας, mm-hmm. Κυρίως με αυτό που είπατε και εσείς, με τους νέους που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί λίγο πολύ, οι περισσότεροι το έχουν ζήσει και ξέρουν και πώς να ανταποκριθούν και πώς να ληφθούν κτλ. Μιλώντας λοιπόν περισσότερο με νέους υποψηφίους, mm-hmm. Ακούω το εξής, ότι πηγαίνετε σε οποιαδήποτε περιοδία και βλέπετε τον κόσμο με μία έντονη απολυτική στάση. Πολλοί επικεφαλείς μου λένε ότι τι να σας πω, άλλες φορές μπορούσα να σας πω ότι πάω καλά, δεν πάω. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει μία αδιαφορία και αισθάνομαι πως υπάρχει μία αδιαφορία σε σχέση με τα κοινά. Αισθάνομαι ότι πολλοί υποψήφοι δυσκολεύτηκαν να κλείσουν νέους ανθρώπους για τα ψηφοδέλτια και αυτό είναι μια αλήθεια την οποία έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο και αντιστοίχως, μια μισή εβδομάδα πριν από τις εκλογές, αισθάνομαι ότι και ο κόσμος δεν το έχει ως προτεραιότητα. Δηλαδή, περιμένει να δει τις τελευταίες μέρες τι θα γίνει, πού θα πάει, τι θα ψηφίσει και ποιον. Αλήθεια. Υπάρχει έτσι μια πιο απολυτική στάση, αισθάνεστε ότι είναι πιο αποστασιοποιημένος ο κόσμος με τα κοινά και πού οδηγεί αυτό. Πραγματικά. Φαίνεται ότι ο κόσμος δεν θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά. Είναι η συγκυρία τέτοια. Διανύουμε μία περίοδο πάρα πολύ δύσκολη, με οικονομική κρίση, πολιτική κρίση, κοινωνική κρίση, ακόμα θα έλεγα και κρίση αξιών. Ο κόσμος όμως, ειδικά τώρα θα έπρεπε να θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά, από όπου μετερίζει και να είναι, να προσπαθήσει να δώσει ό,τι μπορεί. Νομίζω ότι τώρα έχουμε και ανάγκη πιο πολύ από κάθε άλλη φορά καινούργιες ιδέες, καινοτόμες ιδέες. Θέλουμε τους ανθρώπους να παίρνουν πρωτοβουλίες, να κάνουν προτάσεις, να συμμετέχουν σε δράσεις εθελοντισμού. Το θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να βγούμε από αυτή την κρίση. Πραγματικά είναι λίγο
δεν μιλάει πολύ ο κόσμος και δείχνει ότι αδιαφορεί, ότι δεν θέλει, αλλά νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Και μιλάμε για πράγματα της καθημερινότητας μας. Αυτοί που θα εκλεγούμε φαντάζομαι ότι θα πρέπει να λύσουμε προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα. Δεν θα πρέπει να έχουν όλοι λόγο σε αυτό. Μια πρόταση γι' αυτό. Αντιμετωπίζετε και εσείς αυτό το πρόβλημα ότι πάτε ως υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι και σας μιλάνε για την κομμένη του συντάξη, που είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο κάθε μέρα πρέπει να αντιμετωπίσει ο κόσμος. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν περνάει από το χέρι ενός δημοτικού συμβούλου ή ακόμη και ενός δημάρχου. Ακριβώς. Οπότε η μπάλα είναι σε αυτό το γήπεδο. Πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι για την οικονομική κρίση σε αυτό το βαθμό και για όλα αυτά που βιώνουμε, δεν φταίει η τοπική αυτοδιοίκηση. Ίσα-ίσα που η τοπική αυτοδιοίκηση θα προσπαθήσει με όσες δυνάμεις μπορεί να συμβάλλει στην καλυτέρευση των συνθηκών. Δεν έχουμε αρμοδιότητες στην κεντρική εξουσία για να επηρεάσουμε κάτι σε αυτόν τον τομέα. Mm-hmm. Θα είναι ψέματα να πούμε τέτοιο πράγμα. Οι επιχορηγήσεις στους Δήμους έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν ο κάθε Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο? Για την ανακούφιση της καθημερινότητας πολλά. Ακόμη και με μειωμένο το budget. Το γνωρίζετε αυτό... γιατί ασκήσατε διοίκηση έστω στο τοπικό και ξέρετε. Και αυτό είναι γεγονός γιατί ο Δήμος Κοζάνης, παρόλη τη μειωμένη χρηματοδότηση, κατάφερε και κράτησε ανοιχτές όλες τις κοινωνικές δομές που είχε. Αυτό νομίζω ότι είναι επίτευγμα του Δήμου. Μειώθηκαν τα έσοδα, αλλά κατάφερε έστω και με κόπο και κράτησε ανοιχτές τις κοινωνικές δομές. Κυρία Κοκουλίδου, κάτω από αυτό το πρίσμα, γιατί να επιλέξει κάποιος το συνδυασμό του κ. Μαλούτα? Μου είπατε πριν ότι αντιμετωπίζετε ενδεχομένως σε ένα βαθμό αυτό το κατεστημένο των εισαγωγικών, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη για να διευκολύνω το διάλογο, αλλά και νέους ανθρώπους, όπως για παράδειγμα εσείς. Στην παρούσα συγκυρία που αντικειμενικά είναι δύσκολα τα πράγματα, θεωρώ ότι ο κύριος Μαλούτας είναι ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος που θα μπορούσε να παλέψει για έναν Δήμο ενεργειακό, για έναν Δήμο που θα γίνει κέντρο πολιτισμού, για ένα παραγωγικό και ανθρώπινο Δήμο. Έχει όραμα, έχει διάθεση, παράλληλα όμως έχει και εμπειρία, έχει γνώσεις. Οπότε νομίζω ότι μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα από όλους τους άλλους και να ενισχύσει το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και νομίζω ότι το έχει αποδείξει αυτό. Είναι πάντα δίπλα στους πολίτες, σε κάθε αγώνα, σε κάθε διεκδίκηση. Από εκεί και πέρα, το να επιλέξει νέους ανθρώπους. Νομίζω ότι όλοι εμείς έχουμε όλη τη διάθεση να βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις στο Δήμο. Εγώ μπορεί να είμαι ένα νέο πρόσωπο στο ψηφοδέλτιο, αλλά μέσα από την πορεία μου έχω δείξει τα ενδιαφέροντά μου για τα κοινά. Διατέλεσα και με τα κοινά της κλάδου σας. Ακριβώς. Διατέλεσα για 8 χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, από όλες τις θέσεις. Και αυτή τη στιγμή έχω μία έστω και μικρή σχετικά εμπειρία από την τοπική αυτοδιοίκηση ως μέλος της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης. Με σεβασμό λοιπόν στους συμπολίτες μου, ζητώ τη στήριξή τους, για να μπορέσω και εγώ με τις δυνάμεις μου να συμβάλλω όσο είναι δυνατό στην βελτίωση της καθημερινότητας, σε ένα Δήμο σύγχρονο, προσβάσιμο και λειτουργικό. Και λειτουργικό βασικό. Και πάνω απ' όλα με τη συμμετοχή όλων. Ενεργή συμμετοχή όλων. Αυτό είναι το ζητούμενο. Καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.